Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού σε γιατρό στο νομό Μαγνησίας είναι γεγονός. Πρόκειται για γυναικολόγο που, σύμφωνα με την εφημερίδα Ταχυδρόμος, μολύνθηκε από τη μητέρα του, η οποία βρέθηκε θετική κατόπιν τεστ σε ιδιωτικό εργαστήριο. Ο γυναικολόγος, αμέσως μόλις ενημερώθηκε ότι έχει νοσήσει, επικοινώνησε με τους ασθενείς του και ήδη πολλές γυναίκες με τις οικογένειές τους έχουν τεθεί σε περιορισμό. Ο γιατρός είναι ασυμπτωματικός και παραμένει σε κατοίκον περιορισμό. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι ότι όλοι θα πρέπει να προσέχουμε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, λαμβάνοντας τα μέτρα προστασίας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολη η μετάδοση του ιού. Άρα, όταν φοράμε μάσκα εμείς και ακόμη περισσότερο όταν φοράνε και οι προσβεβλημένοι από τον ιό συνάνθρωποι μας μάσκα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κολλήσει κάποιος. Αλλά βέβαια δεν είναι απίθανο, γι' αυτό θα πρέπει πάντοτε να προσέχουμε. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε. Τηρούμε τα μέτρα προστασίας ώστε να προστατέψουμε τους γύρω μας. Ως τώρα δεν είχαμε κάποιο παρόμοιο κρούσμα, αλλά είναι αναμενόμενο και άλλοι υγειονομικοί να νοσήσουν από το συγκεκριμένο ιό. Στο νοσοκομείο του Βόλου ήδη νοσηλεύονται σε θαλάμους αρνητικής πίεσης δύο ηλικιωμένοι που είναι θετικοί στον κορονοϊό. Και οι δύο εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, ωστόσο τους συστήθηκε να εισαχθούν στο νοσοκομείο λόγω υποκείμενων νοσημάτων. Αυτό ήταν αναμενόμενο να συμβεί, λογικό είναι και η Λάρισα δεν θα μπορέσει να τα καλύψει όλα. Αναγκαστικά κάποια περιστατικά θα μένουν στο Βόλο. Και όχι στο Βόλο, γενικά ο Βόλος είναι ένα αντιπροσωπευτικό νοσοκομείο. Το είχαμε πει από την αρχή, θα αναγκαστούν να νοσηλεύουν και τα επαρχιακά νοσοκομεία που δεν είναι νοσοκομεία αναφοράς, τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από τον ιό. Στο νοσοκομείο του Βόλου έχει σχεδιαστεί να μετατραπεί σε κλινική COVID η Β' παθολογική κλινική στην παλιά πτέρυγα του Αχιλλοπουλίου. Έχει γίνει μια προεργασία, όπως ξέρετε, εδώ και πολύ καιρό, ώστε να μπορέσει να μεταβληθεί η παλιά παθολογική σε κλινική, η οποία να μπορεί να νοσηλεύει ασθενείς με κορονοϊό. Αλλά χρειαζόμαστε προσωπικό, έτσι. Δεν φτάνει εμείς να έχουμε την καλή θέληση και η διοίκηση και να μπορούμε να οργανώνουμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρχει και το προσωπικό που να μπορεί να το λειτουργήσει αυτό. Την ίδια στιγμή ξεκίνησαν ήδη να γίνονται τα πρώτα τεστ κορονοϊού στον μοριακό αναλυτή που προμηθεύτηκε πρόσφατα το νοσοκομείο του Βόλου. Υπενθυμίζεται ότι το νέο μηχάνημα καλύπτει μόνο έκτακτα περιστατικά, καθώς τα αντιδραστήρια που συνοδεύουν τον μοριακό αναλυτή επαρκούν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες έως 10 τεστ την ημέρα για χρονικό διάστημα έως τα τέλη Νοεμβρίου το πολύ. Χρησιμοποιείται κυρίως για εκείνα τα περιστατικά που είναι βαρύτερα και στα οποία χρειάζεται ένα άμεσο αποτέλεσμα, ούτως ώστε να μπορέσουν να τύχουν της καλύτερης δυνατής περίθαλψης. Έτσι και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φιδό για αυτά τα περιστατικά και όχι για όλα. Εκείνα που δεν είναι τόσο επίγοντα ή τόσο βαριά μπορούν να έχουν το αποτέλεσμα αργότερα αφού αποσταλούν στην Λάρισα. Και βγαίνει αμέσως σχεδόν το αποτέλεσμα, σε μια ώρα. Περίπου ναι. Αλλά και πάλι λέω δεν μπορεί να καλύψει όλο τον πληθυσμό. Είναι αυστηρά και μόνο για τα περιστατικά εκείνα που κρίνουν οι θεράποντες γιατροί ότι είναι βαρύτερα. Στο μεταξύ, εκτινάχθηκαν σήμερα τα θετικά κρούσματα κορονοϊού όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά και στο Βόλο. Συγκεκριμένα, στη Μαγνησία διαπιστώθηκαν 7 νέα κρούσματα. Τα 6 από αυτά εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωματολογίας, 5 σε ιδιωτικό εργαστήριο και 1 στο νοσοκομείο, ενώ ένα κρούσμα αποτελεί επαφή παλαιότερου κρούσματος και προέκυψε κατόπιν ιχνηλάτησης. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον γιο του γυναικολόγου με ευτήρα που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.